αυτά που λένε οι προφήτες και οι νόμοι που τα γνωρίζεις. Να αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου, με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου, με όλη τη δύναμή σου, με όλη τη διανοιά σου και το πλησίον σου όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Αυτό λοιπόν να κάνεις. Βλέποντας βέβαια ο νομικός ότι εξετέθη στα μάτια των ανθρώπων που ήταν εκεί γύρω και ρώτησε κάτι αυτονόητο που έπρεπε να το γνωρίζει, επανέρχεται σε μια άλλη ερώτηση. Και ποιος είναι ο πλησίον που είπες και τον οποίο, στον οποίο πρέπει να τον αγαπώ όπως αγαπώ τον εαυτό μου? Και ο Κύριος μας από αυτή την ερώτηση του νομικού έλαβε μια πολύ ωραία αφορμή για να μας πει μία από τις πιο όμορφες παραβολές που ακούσαμε από τα χείλη του. Την παραβολή που ακούσαμε σήμερα από το κατά Λουκάν Ιερό Ευαγγέλιο. Κάποιος άνθρωπος κατέβαινε από τα Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ και εκεί στα ερημικά μονοπάτια είχαν στήσει καρτέρι ληστές οι οποίοι του επιτέθηκαν, τον έριξαν κάτω, του πήραν ό,τι είχε μαζί του, ακόμα και τα ρούχα του, τον χτύπησαν μέχρι θανάτου και τον άφησαν οι μηθανοί εκεί στην άκρη του δρόμου και έφυγαν. Και περίμενε, θα λέγαμε, το θάνατο. Όμως, άκουσε βήματα. Κατάλαβε ότι κάποιος πλησιάζει. Και μάλιστα όταν είδε ότι είναι ιερεύς αυτός που πλησιάζει, χάρηκε. Διότι κατάλαβε ότι κάποιος θα έρθει να τον βοηθήσει. Ο ιερεύς όμως, όταν τον είδε, φοβήθηκε και αυτός μην έχει την ίδια τύχη από τους ληστές και αντιπαρήλθε, έφυγε. Το ίδιο έκανε μετά από λίγη ώρα και ένας Λεβίτης, ένας κατώτερος κληρικός των Ιουδαίων, ο οποίος και αυτός έστρεψε το πρόσωπό του και έφυγε, χωρίς να δείξει την παραμικρή συμπόνια. Πατριώτες του. Μετά από λίγο έρχεται και κάποιος τρίτος. Όμως, τι βλέπει ο πληγωμένος? Βλέπει ότι αυτός ο οποίος έρχεται είναι Σαμαρίτης. Και οι Σαμαρίτες ήταν εχθροί με τους Ιουδαίους. Και περίμενε οπωσδήποτε ότι θα τον αποτελείωνε. Όμως, ο Σαμαρίτης είχε καρδιά. Κατέβηκε από το άλογο του, το λάδι του, το πλησίασε και έδειξε όλη την ευσπλαχνία του. Ό,τι είχε για τον εαυτόν του, το έδωσε σε αυτόν τον άνθρωπο, τον πληγωμένο. Έβγαλε το κρασί που είχε μαζί του για το ταξίδι, έβγαλε το λαδάκι που είχε για ώρα ανάγκης και με αυτό έσκησε τα ρούχα τα δικά του, έφτιαξε επιδέσμους, του περιποιήθηκε τις πληγές, του ανακούφισε τον πόνο και δεν έμεινε. Τον φόρτωσε πάνω στο ζωντανό του, έμεινε αυτός από κάτω και περπάτησαν μέχρι να φτάσουν στο επόμενο πανδοχείο, στο ξενοδοχείο θα λέγαμε της περιοχής, για να τον δώσει εκεί, να τον εμπιστευτεί τον τραυματία, τον άγνωστο τραυματία, να τον εμπιστευτεί στον πανδοχέα. Και μάλιστα πριν φύγει να συνεχίσει το ταξίδι του ο καλός αυτός Σαμαρίτης, έδωσε και 2 δινάρια, έδωσε χρήματα στον πανδοχέα του. Λέει, κοίταξε μην τον παρατήσεις, ορίστε, πάρε και ό,τι χρήματα χρειάζεσαι για να τον περιποιηθείς. Και αν προσδαπανήσεις, αν δαπανήσεις κι άλλα έξοδα, αν κάνεις κι άλλα έξοδα περισσότερα από τα 2 δινάρια, όταν επιστρέφω από το ταξίδι θα στα δώσω. Τι αγάπη σε έναν άγνωστο. Αυτό είναι ο πλησίον. Αυτό πρέπει να κάνεις κι εσύ. Πορεύου κι εσύ, πήγε ομοίως, τελειώνει η Ευαγγελική Παρακομή. Πήγαινε, του λέει, και εσύ τώρα και να κάνεις το ίδιο στο πλησίον σου. Να δείχνεις την αγάπη που θα έδινες και στον εαυτό σου. Η παραβολή αυτή, αδελφοί μου, έχει πολλά και ωραία διδάγματα. Σε 2 σημεία θα σταθούμε. Στην αγάπη που μας έδειξε και εμάς ο καλός Σαμαρίτης και στην αγάπη
που πρέπει να δείχνουμε και εμείς στους συνανθρώπους μας. Στο πρόσωπο του καλού Σαμαρίτη είναι το πρόσωπο του Χριστού μας. Είναι ο Κύριος μας που κατέβηκε από τους ουρανούς, μας βρήκε έτοιμο θάνατος, καταπληγωμένους, παραπεταμένους από την αμαρτία στην οποία μας είχε ρίξει ο διάβολος και ταπεινώθηκε και στάθηκε δίπλα μας και έκανε το παν για να μας συνεφέρει. Περιφρόν έδωσε τα πάντα για μας. Τι έδωσε? Το πολυτιμότερο. Τη ζωή του. Το αίμα του. Εθυσιάστηκε, θυσίασε και περιφρόνησε, θα λέγαμε, τη δόξα του ουρανού. Παραμέρισε τη δόξα του ουρανού για να μας κάνει και εμάς δοξασμένα πριγκυπόπουλά του. Θυσίασε λοιπόν τα πάντα ο Κύριος μας και να φανταστούμε ότι αυτά δεν ισχύουν για εκείνον μόνο, αλλά για όλους τους ανθρώπους, όλων των αιώνων, όλων των γενεών. Είναι, θα λέγαμε, πληρωμένα τα έξοδά μας, τα νοσηλεία μας για να γίνουμε καλά. Είναι πληρωμένα με το πολυτίμητο αίμα του. Είναι πληρωμένα με ό,τι ανώτερο και σπουδαιότερο μπορεί να βάλει ο λογισμός μας. Αρκεί να βρισκόμαστε εμείς στο πανδοχείο, αρκεί να καταφεύγουμε στο πανδοχείο, στην εκκλησία του, που συμβολίζεται στην έννοια αυτή του πανδοχείου, εκεί στην εκκλησία του, που θα βρούμε και τα δύο δυνάρια, το λόγο του, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, εκεί στην εκκλησία που θα βρούμε την χάρη των μυστηρίων, το σώμα και το αίμα του, τη συγχώρηση των αμαρτιών μας, την θεραπεία της ψυχής μας. Όλα αυτά δωρεάν. Όλα αυτά χαρισμένα από τον ίδιο τον Θεό. Και το δεύτερο. Το δεύτερο είναι που μας διδάσκει ο Κύριος με το παράδειγμά του ως καλός Σαμαρίτης, ποια αγάπη και πώς να δείχνουμε την αγάπη μας. Πώς να δείχνουμε την αγάπη μας. Καταρχάς, χωρίς κρατούμενα. Βλέπετε ότι ο καλός Σαμαρίτης δεν σκέφτηκε ότι έχει απέναντί του έναν εχθρό του, γειτονική λαή, εχθρική λαή, δεν σκέφτηκε ότι έχει απέναντί του έναν εχθρό του. Κατέβηκε να τον διακονήσει. Η αγάπη μας δηλαδή να μην είναι η εύκολη αγάπη προς τους συγγενείς και προς τους φίλους, αλλά να είναι προς όλους, προς γνωστούς και αγνώστους μας, προς αγαπητούς μας και άλλους που ενδεχομένως να έχουμε ψυχική απόσταση μεταξύ μας. Η αγάπη μας θα πρέπει να έχει θυσία, όπως είχε και η αγάπη του Κυρίου. Βλέπετε ότι άνοιξε το πουγγί του και έδωσε χρήματα. Έδωσε αυτά που είχε, το λάδι και το κρασί για τον δρόμο. Έδωσε το ζώο του, κοπίασε. Δεν γίνεται η αγάπη μόνο με λόγια. Η αγάπη θέλει έργο, η αγάπη θέλει κόπο, η αγάπη θέλει θυσία. Ο Κύριός μας βέβαια έδειξε την αγάπη του σε εμάς με τρόπο που εμείς είναι πολύ δύσκολο και δεν μπορούμε να το φτάσουμε. Έδειξε με τη θυσία του Υιού του, με τη θυσία της ίδιας του της ζωής. Ας θυσιάζουμε εμείς μικρότερα πράγματα για να εκδηλώνουμε την αγάπη μας, η οποία όμως πρέπει να είναι έμπρακτη, με έργα. Μακάρι να μπορούμε να αγαπούμε τον πλησίον μας όπως αγαπούμε τον εαυτό μας. Αυτό έλεγε η Παλαιά Διαθήκη. Ο Κύριος μας το έφτασε στο απότερο σημείο. Θυσίασε τον εαυτό του. Ξεπέρασε, θα λέγαμε, τη θεία του καταγωγή για να δείξει αυτή την αγάπη του σε εμάς. Να τον παρακαλούμε λοιπόν. Να τον παρακαλούμε να μπορούμε να μιμηθούμε το παράδειγμα του καλού Σαμαρίτου στη ζωή μας την καθημερινή. Διότι αυτή η αγάπη, όπως ακούσαμε και στην αρχή του Ευαγγελικού Αναγνώσματος, αυτή η αγάπη θα μας εξασφαλίσει τη Βασιλεία των Ουρανών και την οποία να παρακαλούμε τον Θεό
να μας αξιώσει όλους. Αμήν.